Σας είχα ρεπορτάζ και βίντεο από καλοκαίρι του 2020 και το ανάρτησα κατ' επανάληψη και το 2021. Βλέπουμε κατάθεση κατασκόπου, καθαρά απληρωμένο εκτελεστή που παραδέχεται πως χορηγούσαν αντί εμβολίου τον ιό AIDS στην Αφρική. Ομάδες παραϊατρικές του ναυτικού Μεγάλης Βρετανίας. Και άλλα τινά τότε. Ο ίδιος Δανός συνάδελφος είχε προβάλει στους διαπιστευμένους τις έρευνές του, οι οποίες απέδειξαν τη δολοφονία του Ντάγκ Χάμαρσχελντ, γενικού γραμματέα ΟΗΕ, έτος 60. Γιατί θα άλλαζε την Αφρική για πάντα προς το ανθρωπινότερο. Και το μοναδικό του ντοκιμαντέρ, βέβαια, είδαμε άπαντες στην Ευρώπη. Η ένορκη κατάθεση του Στάνλεϊ Πλότκιν, έμβρια εμβόλια και πειράματα, θα ακολουθήσει στο τέλος του βίντεο με κάποια αποσπάσματα. Ο Στάνλεϊ Άλαν Πλότκιν είναι Αμερικανός, ιατρός πατέρας των εμβολίων, όπως αποκαλείται. Εργάζεται ως σύμβουλος πλέον σε κατασκευαστές εμβολίων, όπως η Sanofi Pasteur και εταιρείες βιοτεχνολογίας, μη κερδοσκοπικές και κυβερνητικές αρχές. Και σημειώστε αυτό, σύμβουλος στα τελευταία εμβόλια της Moderna. Είναι μελετητής βιοιατρικής, παιδιατρικής διδάκτορ και πολλά άλλα. Στις 26 Οκτωβρίου 2013, ο Στάνλεϊ Πλότκιν έλαβε το μετάλλιο Κάσπαρ Γουίστα of Achievement στη διετή διοργάνωση Γουίστα Γκαλά που πραγματοποιήθηκε στο ΒΙΑΤ, στο Μπίλβιου, στη Φιλαδέλφια. Έχει παραδεχτεί πως ήταν κοινή πρακτική τις δεκαετίες πριν και μετά το 60 να χρησιμοποιούνται έμβρια. Μάλιστα, σε ερευνά μου για την αθανασία του ανθρώπου βλέπω χρησιμοποιείται εμβρυϊκή σειρά από το 1960 ως σήμερα. Έχει δώσει ένορκη κατάθεση και τι έχει ισχυριστεί. Χρήση εμβρίων από εκτρώσεις για κατασκευή εμβολίων αλλά και πειραματικά εμβόλια σε παιδιά με νοητική υστέρηση και μωρά φυλακισμένων μητέρων που χρησιμοποιήθηκαν για τα εμβόλια, τα ομολόγησε όλα αυτά ο Στάνλεϊ Πλότκιν. Κατέθεσε βέβαια, έχω δει όλο το βίντεο και περιληπτικά σας λέω ότι τα εμβόλια μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνα, ότι χρησιμοποιήθηκαν ιστή υγρά από έμβρια 3 μηνών από αμβλώσεις για να κάνουν τότε τα πειράματα αλλά και να χρησιμοποιήσουν ως συστατικά στα εμβόλια. Επιπλέον συστατικά που βάζουν είναι από ιστούς χείρων. Ο ίδιος παραδέχθηκε επίσης ότι ως παιδί έκανε ένα εμβόλιο διφθερίτιδας και με απάθεια τι είπε στο τέλος. Ακούστε. Αν λόγω θρησκείας και ηθικής κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να καώ στην κόλαση για ό,τι έκανα, τότε ευχαρίστως να πάω. A whole range of tissues were harvested by co-workers. Okay. And these pieces were then cut up into little pieces, right? Yes. And they were cultured? Yes. Okay. Some of the pieces of the fetuses were pituitary gland. That were experimental vaccine? Yes. Have you ever used individuals under colonial rule to study an experimental vaccine? Yes. Okay. Did you do so in the Belgian Congo? Yes. Did that experiment involve almost 1 million people? Well, all right. Yes. Mm-hmm. Okay.